Ήταν ένα πολύ σκληρό παιχνίδι. Το χρειαζόταν και οι δύο ομάδες για το εμείς έπρεπε να το πάρουμε μορφωτικό για να κερδίσουμε χρόνο στη διακοπή, να ενισχύσουμε λίγο, να καθαρίσουμε το μυαλό μας και να επαναπροσδιορίσουμε λίγο τους στόχους μας στο πρωτάθλημα. Χρειαζόμαστε να πάρουμε αυτή τη νίκη. Πιστεύω ήμασταν πολύ καλά στο τακτικό κομμάτι. Κάναμε πολλά από αυτά που μας ζητήσανε. Και βάλαμε και κάποια μεγάλα σουτ στο τέλος. Γυρίσαμε το μας. Ο Μαρκαρίτος είναι μια διαφορετική ομάδα. Έχει δηλωθεί πάρα πολύ. Και τους έχω γνωρίσει να προλάβουν ένα εισιτήριο. Καλησπέρα σε όλους. Σήμερα το εισιτήριο τα χάσαμε μια μεγάλη ευκαιρία. Ήταν ένα παιχνίδι που όπως είναι τώρα η ομάδα ήταν μέσα στις δυνατότητες της. Θα το κερδίσει. Να κάνει ένα φυσικό βήμα. Παρ' όλα αυτά, επειδή ο ΠΑΟΚ είναι η ομάδα είναι στο χρόνο μας, δεν έχει έρθει καταστροφή με αυτό το αποτέλεσμα. Έχουμε ακόμα μπροστά μας πέντε παιχνίδια, τα οποία πρέπει οπωσδήποτε με τις νίκες που αποκτούνται να μείνουν στην κατηγορία. Το μάτσο εκεί που πήγε κρίθηκε σε ένα μεγάλο σουτ του ΠΑΟΚ. Εμείς από τη μεριά μας δεν βάλαμε, ο ΠΑΟΚ το έβαλε. Και το κέρδισε. Θέλω να πω ότι τίποτα δεν έχει χαθεί. Υπάρχουν ευκαιρίες ακόμα, είναι εκεί μπροστά μας και πρέπει να τις πιάσουμε. Καλή συνέχεια στον ΠΑΟΚ. Ευχαριστούμε πολύ και τον κόσμο ο οποίος πάνε σήμερα έκανε το γήπεδο να είναι πολύ ζεστό για μας. Η ομάδα έχει χάσει αρκετά παιχνίδια στις ειδικές καταστάσεις. Βέβαια, ήταν ένας άλλος αγκαλικός στα πρώτα παιχνίδια και είναι ένας άλλος αγκαλικός τώρα και στο βάθος και στην Toyota και στη Twine of Rotation και όλα αυτά. Υπήρχε ένα θέμα σήμερα ίσως σε κάποιες στιγμές σε καθαρό μυαλό και το γεγονός ότι καθυλώθηκε ο Βασίλης Καβαδάς αρκετά με τα φάουλ στον πάγκο. Αυτό επηρέασε την τακτική, το σύστημα, εσάς ή όλο αυτό το πακέτο το οποίο φτάσαμε στην ΙΤΑ, αν και βέβαια έγινε η αναφορτή και βρεθήκατε μπροστά στο τέλος και είχαμε τα σούτ αυτά τα μεγάλα φιλοξενούμενα. Τι φταίει, και ενώ είχατε μια ψυχολογία με τις τελευταίες λίγες, σήμερα που θα αποδειχθεί ότι αυτό ήταν πολύ καθοριστικό το παιχνίδι, δεν είχε η ομάδα νερό, έφυξε βρίσκεται την ΙΤΑ νερό. Είναι όλα αυτά μαζί. Ναι, το σκέφτος ερώτηση για τον Βασίλη που φορτώθηκε με τρία φάου. Σίγουρα μας έβγαλε έξω από το αρχικό μας πλάνο, γιατί είναι ένα από τους βασικούς πυλώνες και κάθισε στον πάγκο πολύ νωρίς, αλλά το επίπεδο έπαιξε μια δύο πόντου διαφορά. Οπότε δεν μπορώ να πω ότι ήταν τόσο καθοριστική η απουσία του στο πρώτο επίπεδο. Στο δεύτερο, η ομάδα είχε στόχο του μικρή μέσα στο γήπεδο. Ο Λίτζιν έμενε ένα μεγάλο καράφι που προσπεράσαμε τότε ένα δύο πόντους μπροστά, έχοντας 2,5 λεπτά για το τέλος. Και ήταν ένα παιχνίδι το οποίο θα μπορούσε να είχε κερδιθεί εύκολα και τον Ολυμπιακό. Εύκολα εννοώ, εκεί που έφτασε, όπως το πήρε ο Πάο, θα μπορούσε εύκολα να το κοιμάει κάποιο άλλο. Η ομάδα αυτή τη στιγμή έχασε ένα παιχνίδι το οποίο εμείς δεν πρέπει να το αφήσουμε να είναι έστω καθοριστικό και να λέμε ότι αν έχουμε πάρει το μάτι τον Πάο. Έχουμε τα παιχνίδια μπροστά μας για να το για να καταφέρουμε να τη σώσουμε. Ο ΠΑΟΚ κατάφερε, όπως είπα, να βάλει δύο μεγάλα σουτ, τα οποία εμείς δεν τα βάλαμε. Κάναμε ένα λάθος, αστοχήσαμε σε δύο ελεύθερες βολές στο τέλος και μηδέν έφυγε το αποτέλεσμα. Από εκεί και πέρα δεν μπορούμε άλλο να σκεφτόμαστε τι συνέβη σήμερα στραβά. Όντως πήγε στραβά, χάσαμε το παιχνίδι από μια ομάδα διαφορετικών στόχων, αλλά από εκεί και πέρα πρέπει να κοιτάξουμε το επόμενο μας. Κατά κάποιο τρόπο όλα αυτά μαζί
επηρεάσει ναι, το αποτέλεσμα και πρέπει να βρούμε και άλλους τρόπους να διαμελευτούμε το κέφι θα είναι εκεί.